αργά το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Μάη, βαρύ εξκαπτικό όχημα έσπασε την επιφάνεια του μόλου των Σπετσών του παραδοσιακού λιμανιού της Ντάπιας στο Ποσειδόνιο. Το Λιμεναρχείο Σπετσών δεν έχει ενημερωθεί για το έργο και το Λιμενικό Ταμείο Σπετσών δεν έχει προσκομίσει τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις για εργασίες. Παρόλα αυτά, την Τρίτη συνεχίστηκαν οι εργασίες, παρά τις οχλήσεις πολιτών προς το Λιμεναρχείο Σπετσών, δεν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση. Επίσης, δεν έχει ενημερωθεί και η Υπηρεσία Αναγγελιών του Πολεμικού Ναυτικού για τα έργα και το κατέβασμα του πράσινου φανού σήμανσης. Η Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοείας, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών και η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτή τη βάρβαρη. Η βάρβαρη παρέμβαση συνεχίζεται με την ανοχή του λιμενικού των Σπετσών και κατέπλευσε σήμερα πλωτό εξκαπτικό για να συνεχίσει το βιασμό του παραδοσιακού λιμανιού της Ντάπιας. Να μιλήσω. Ο πράσινος φανός του λιμανιού λείπει με πιθανά τραγικά αποτελέσματα στην πλοήγηση των πλοίων. Κάτι που απαγορεύεται αυστηρά. Οι υπηρεσίες συνεχίζουν να μην γνωρίζουν τίποτα επίσημα. Το λιμενικό συνεχίζει να κάνει τα στραβά μάτια. Ο πλωτός εξκαφέας έρχεται να συνεχίσει την καταστροφή. Τετάρτη, 23 Μάη. Ο στήλος του φανού, του πράσινου φανού, είναι πεσμένος ανάμεσα από τις μπουλντόζες. Καμία άδεια, καμία μελέτη, καμία έγκριση δεν υπάρχει από πουθενά για αυτό που βλέπουμε να γίνεται στις πέτσες.